Κυλικής, σε συνεργασία με το Δήμο Κυλικής και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, πραγματοποιεί απόψε συναυλία αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Όλα σε θυμίζουν». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης μας. Στην εκδήλωση συμμετέχουν η χορδία του Πολιτιστικού Μουσικού Συλλόγου Κυλικής και η Λαϊκή Ορχήστρα του Πολυάνιου Οδείου. Παρακαλώ να ανοίξει η αυλαία. Πρώτα απ' όλα θα ευχαριστήσω για τα καλά λόγια για την παρουσιάστηκε αυτής της εκδήλωσης και να πω ότι δεν σας θυμάω εγώ την παρουσία μου, αλλά εσείς την πρόσκλησή σας. Είναι τιμητικό και δείγμα ευγενίας και καλοσύνης να καλείς τον πνευματικό πατέρα της περιοχής και οποιοςδήποτε άλλος. Όλους λοιπόν εσείς μας θυμάτε, η κυρία Πρόεδρος, η χοροδία, το Πολυάνιο Οδείο, ο Δήμος και όλοι, και γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ. Μέσα στον χώρο τον γενικότερο της παιδείας αλλά και της εκκλησίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για κάποιους οι οποίοι είναι πιο πάνω και θα είναι κάποιοι πιο κάτω. Η ευγένεια πρέπει να υπάρχει προς όλους. Η καλοσύνη προς όλους, η τιμή προς όλους. Και εγώ λοιπόν ανταποδίδω την τιμή και την ευγένεια της παρουσιάστριας και λέω σε όλους σας ότι είμαι χαρούμενος κάθε φορά που έρχομαι σε μια εκδήλωση του Μουσικού Συλλόγου, σε μια εκδήλωση του Πολυάνιου Οδείου, σε μια εκδήλωση στον χώρο αυτό, σε μια εκδήλωση η οποία πραγματικά προάγει και αναβιβάζει τα ήθη, τα πολιτιστικά και τα γενικότερα προσωπικά ενός εκάστου. Έπαθε τίποτα καμία κυρία. Άκουσα μια κυρία και λέει να είναι ζηλάς. Όταν έχει πάθει κανείς κάτι, το βοηθάει ο διπλανός μου να κάνω το. Έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις. Χαίρομαι που είμαστε πολλοί εδώ, γιατί έχουμε συνηθίσει να είμαστε πολλοί σε άλλους χώρους οι οποίοι δεν έχουν κάποια αποδοτικότητα. Η εκδήλωση αυτή, ελπίζω ότι έχει αποδοτικότητα. Ο Μάνος Λοΐζος ήταν μεγάλος, ήταν ένας εκ των συνθετών των ελληνικών μας των φοιτητικών χρόνων, τον οποίο αγαπήσαμε και τον αγαπήσαμε γιατί τα τραγούδια του ήταν πυκνά συνοήματα, ήταν ελληνικήτατα σε αρμονία και τα έδωσε σε μεγάλους καλλιτέχνες να τα πραγματώσουν, να τα εκφράσουν. Δεν θέλω να φέρω μόνο τα καλλιτεχνών, εκτός από ένα βέβαια που πρέπει και όλοι μέσα στο μυαλό μας τότε, είναι της Χαρούλας Αλεξίου. Έτσι λοιπόν όλοι μας θα παρακολουθήσουμε και ελπίζω να θα φύγουμε ευχαριστημένοι, ανανεωμένοι, γιατί χρειάζονται αυτές οι χαρές και οι γιορτούλες μέσα στη μέση του χρόνου και ελπίζω να δοθούν πολλές πολλές ευκαιρίες. Άλλωστε το παρελθόν έχει να μας πει πολύ πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας μεταφέρω τις θερμότερες ευχές και τα θερμά συγχαρητήρια για την οργάνωση από τον Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Σισμανίδη. Και ως Αντιδημαρχία Πολιτισμού είναι τιμή μας πραγματικά που έχουμε τέτοιους συνεργάτες όπου κυριαρχεί η τάξη, η πειθαρχία, η αγάπη, η αντιοτέλεια και η ποιότητα. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην Πρόεδρο, την κυρία Σταυρούλα Γεωργανού του Μουσικού Συλλόγου. Χειροκρότημα. Σε όλους τους μουσικούς ακούραστοι εργάτες του πολιτισμού και της τέχνης. Αυτό το αποδεικνύει η δική σας παρουσία εδώ. Σεβασμιότατε, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο μεγάλο συνθέτη Μάνο Λοΐζο, στο συνθέτη που συνέδεσε το όνομά του με το καλό, το ποιοτικό, το αληθινό τραγούδι. Αποτελεί ένα μικρό φόρο τιμής
για όλα εκείνα τα υπέροχα που μας χάρισε όσα χρόνια ζωγράφιζε με τις νότες του πάνω στους καμβάδες της ψυχής μας. 34 χρόνια μετά και ακόμη όλα τον θυμίζουν. Όσοι τον γνώρισαν ήταν σαν να τους φράγισε μια αόρατη σφραγίδα. Οι υπόλοιποι μάθαμε απλώς τα τραγούδια του, τα οποία έχουν κάτι ανεξίτηλο. Από μινάρια μιας εποχής που ο στίχος και η μελωδία δεν αρκούνταν στο εφήμερο, αλλά στην ποιότητα και τη διάρκεια. Ο Πολιτιστικός Μουσικός Σύλλογος Κλικής, πιστό στην υπόσχεση που σας έδωσε πριν ακριβώς ένα χρόνο, είναι και απόψε κοντά σας για ένα μουσικό ταξίδι που θα κάνουμε παρέα στα μονοπάτια που χάραξε η υπέροχη μουσική του συνθέτη. Ελάτε να ταξιδέψουμε με εκείνον να τραβάει στην αιωνιότητα και εμείς συνταξιδιώτες στο όνειρο και την νοσταλγία. Ο Μάνος Λοΐζος γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου του 1937 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ήταν το μοναδικό παιδί του Ανδρέα Λοΐζου και της Δέσποινας Μανάκη. Η οικογένεια μετακόμισε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου προς αναζήτηση καλύτερης τύχης. Με τη μουσική ασχολήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια. Γράφτηκε στο τοπικό οδείο και άρχισε να μαθαίνει βιολί, αλλά κατέληξε στην κιθάρα. Μετά την αποφύτισή του από το Αβερόφιο Γυμνάσιο της Αλεξάνδρειας το 1955, ήρθε στην Αθήνα και γράφτηκε αρχικά στη Φαρμακευτική Σχολή και αργότερα στην ΑΣΟΕ. Στις αρχές του 1960 ήρθε η μεγάλη στροφή στη ζωή του, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του και να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη μουσική. Το 1962 γνωρίζει τον Μίμη Πλέσα, ο οποίος μεσολαβεί στη Φίλιξ για την ηχογράφηση του πρώτου τραγουδιού που είναι το τραγούδι του δρόμου, σε στίχους Φρυδερίκου Γκαρσία Λόρκα, που μετά μετέφρασε ο Νίκος Κάτσος και ερμήνευσε ο ηθοποιός Γιώργος Μούτσιος. Τον ίδιο χρόνο γίνεται ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της ορχήστρας του Συλλόγου. Το Μάρτιο του 1965 παντρεύεται η Μάρο Λίμνου, τη μετέπειτα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, με την οποία θα αποκτήσει μια κόρη, τη Μυρσή. Το 1971 γνωρίζεται με την ηθοποιό Δώρα Σιτσάνη και παντρεύεται το 1978. Τα επόμενα χρόνια θα είναι αρκετά δημιουργικά για το συνθέτη. Θα γράψει τραγούδια για το θέατρο και το κινηματογράφο. Τετραετία 1974-1977 υπήρξε ένας από τους βασικούς εκφραστές του πολιτικού τραγουδιού. Τελευταίος του δίσκος ήταν «Τα γράμματα στην αγαπημένη», σε στίχους του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, με απόδοση στα ελληνικά του Γιάννη Ρίτσου. Τις μελωδίες του έθεσε με στίχους ο Γιάννης Δεγρεκώτης, ο Πόντας Λάβης, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Δημήτρης Χριστοδούλου και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, με τον οποίο έγιναν αχώριστοι φίλοι και κουμπάροι. Ο Μάνος Λοΐζος δεν είχε μόνο το χάρισμα να δημιουργεί εξαιρετικές μελωδίες. Στάθηκε τυχερός που η πορεία του συνέπεσε με την πορεία μεγάλων ερμηνευτών όπως ο Γιάννης Καλατζής, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, η Χάρης Αλεξίου, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, η Μαρία Παραδούρη, ο Στέλιος Καζατζίδης, η Δήμητρα Γαλάνη και άλλοι, που με τη φωνή τους ανέδειξαν την ομορφιά των τραγουδιών του. Έφυγε από τη ζωή στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Μόσχας, χτυπημένος από την επάρατο νόσο, σε ηλικία μόλις 45 ετών. Τα λόγια, φίλοι μου, είναι φτωχά για ένα τόσο μεγάλο συνθέτη. Ελάτε να γνωρίσουμε το έργο του μέσα... Yeah.
σε απόλυτη ισορροπία μεταξύ τους το έθνο και το λαϊκό τραγούδι. Ο ρομαντισμός και η αγωνιστική του διάθεση ανύψωσαν το πολιτικό τραγούδι. Φίλοι μου, τελευταία πληροφορήθηκα από το αρχείο του συμπολίτη μας Χρήστου Κυμπαρίδη ότι το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου «Άλλο τίποτα δε μένει» αναφέρεται στη Φυγής. Το ενήρευσε ο Γιώργος Νταλάρας. Εμείς όμως θα σας το τραγουδήσουμε σε μια άλλη εκδήλωση. Ο Μίκης Θοδωράκης, μεταξύ άλλων, είπε για τον Λοΐζο. Ο Μάνος ήταν μια πλαγιά πολύχρωμα λουλούδια που έλαμπαν καθώς θα χτυπούσε ο ήλιος και θα λάμπουν για πάντα και πιο πολύ όσο θα υπάρχει και θα λάμπει στον κόσμο αυτό ο μοναδικός ήλιος, η καρδιά του ανθρώπου. Ήταν χαρισματικός, με αστήρευτο ταλέντο, κάμαζαν συχνά δύσκολες συνθέσεις, όμως η μουσική του που έγραφε χαρακτηρίζεται από μια πρωτόγνωρη αγνότητα που φαίνεται από τα τραγούδια που θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος μας. Όπως το «Πόσο σ' αγαπώ» να το ερμηνεύει η Μαρία Τσιρέλη, «Μια καλημέρα είναι αυτή» που θα το ερμηνεύσει η Χαρά Αραβατζή, η κουτσή κιθάρα στο «Νανούρισμα» και το «Πες μου πως γίνεται». Oh.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.